Εσείς τώρα είσαστε φίλες. Γιατί? Ρωτάω, είσαστε φίλες. Παράξενο. Καθόλου, πώς είδατε. Γνωριστήκαμε μέσα από τη δουλειά. Ναι. Κάναμε ένα ταξίδι ζωής, θα έλεγα, μια εμπειρία ζωής ζήσαμε. Πόσο καιρό μείνατε εκεί? Πόσο καιρό? Τρεις μέρες ήμασταν εκεί. Τρεις μέρες, ε. Ναι. Αλλά εντάξει, για μας ήταν. Ακόμα δεν το έχουμε ξεπεράσει όλο αυτό, γιατί πέρασαν φανταστικά και σαν παρέα μαζί. Οπότε ήταν. Να σου πω, τα μοντέλα που παίξατε στο βίντεο κλιπ ήταν ντόπιοι. Ναι, ναι. Μας έφεραν τσικαμίλες. Αλήθεια. Φαμπιλιέριδες. Και δεν έφυγαν να παίξουνε. Ευχαρίστω, ναι, ήταν και... με ένα χαμόγελο όλη μέρα. Εντάξει. Γιατί άραγε. Ναι, ναι, ναι. Αυτός. Πείτε μου λοιπόν διάφορα παρελειπόμενα. Αυτοί, ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί πέρα, μουσουλμάνοι, δεν βλέπουν τις γυναίκες με τα σορτσάκια και όλα αυτά. Πείτε μου παρελειπόμενα του βίντεο κλιπ που βλέπουμε τώρα. Θα σου πω εγώ. Ήμουνα στο μπροστά αυτοκίνητο και ήταν πίσω και έκανε γύρισμα λοιπόν. Ναι. Και φόραγε ένα μαγιό, να το πω. Ποιο? Η Κατερίνα. Mm-hmm. Ποιο άλλο? Ο ένοχο, εγώ. Εγώ δεν φόραγα, λοιπόν, ήθελα να γλιτώσω τη φυλακή. Ναι, και γινόταν πανικό στον δρόμο, είχαν σταματήσει. Όλοι, μας χαιρετάγαν όλοι, ήρθε η αστυνομία από πίσω, τη γλιτώσαμε όμως γιατί σταματήσαμε εγκαίρως και μπήκαμε μέσα αλλιώς. Θα είχατε πρόβλημα. Συγγνώμη, Συνάγια, τώρα έχουμε τώρα το πλάνο το ωραίο με τους ανθρώπους να το αφήσω τώρα να πάει να φύγει έτσι. Όχι, όχι. Πρέπει το πλάνο, πάνω απ' όλα η δουλειά. Το πλάνο, για το πλάνο Γρηγόρη μου, για το πλάνο. Όλα για το πλάνο.